Είμαστε ξανά live. Είναι ο τρίτος γύρος. Βλέπουμε Τσουράκη, Snobble Knights, Νάρης Εκανδιανόπουλος, Μπουτζίν. Στα αριστερά είναι ο Τσουράκης, στα δεξιά είναι ο Εκανδιανόπουλος με τον Μπουτζίν. Είδαμε χθες μάτσα με Μπουτζίν, αλλά σήμερα δεν είχαμε δει καθόλου Snobble Knights. Και οι δύο παίκτες έχουν ένα καλό σκορ του 2-0. Επίσης να πούμε ότι ο Κανδιανόπουλος προηγούμενο γύρο νίκησε τον Μπουταλούδη και τον έξε πολύ πίσω στο στοίχημα που έχουν βάλει με τον Ρίκο Μπέκ. Και οι παίκτες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Γενικώς το συγκεκριμένο matchup είναι αρκετά δύσκολο για τα Μπουτζίν. Σε περίπτωση που τα Snobble Knights καταφέρουν και φέρουν κάτω ένα από τους Αρτόριγκους, άμα οι όπως δεν ξέρουν είναι τα boss του deck, είναι τα δύο ξύς Αρτόριγκους King of Snobble Knights. Ο Αρτόριγκος King of Snobble Knights και ο Second King Αρτόριγκους. Ο σκοπός του deck των Snobble Knights να καταφέρουν να φέρουν κατά ένα από αυτούν. Και όπως βλέπουμε, ο Τσουράκης ξεκινάει με το καλύτερο opening για τον deck του, τον μετρό. Λοιπόν, Νίκο, όπως βλέπουμε, ο Τσουράκης ξεκίνησε με έναν μετρό πρώτο γύρο. Τι σημαίνει αυτό? Για τον Snobble Knights, αυτό σημαίνει ότι έχεις το setup, το οποίο έχεις όλα τα σπαθιά, 4 σπαθιά. Έναν Αρτόρικους, όποιον θέλει, το πεντάρι τον Αρτόρικους. Συνδυασμένο με μία άμυνα, αυτό σημαίνει ότι τα Μπουτζίν είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσουν. Τώρα, αν ο Κανδιανόπουλος είχε κάποιο Βέιλερ, κάποιο Βέιλερ βασικά, μόνο Βέιλερ, ή κάποιο Diddy Crow για το Noble Arms που πήγε να γίνει re-attach πάνω στο board, τότε θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή, τώρα μπορεί να ενεργοποιεί το effect του. Ένα Noble Arm θα πάει στο χέρι του Τσουράκη, ένα άλλο τα άλλα θα πάνε στο grave. Δεν έχει νόημα αυτό. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι έχει γίνει ακριβώς, ο Τσουράκης ξεκίνησε με ένα Galatine που το έκανε equip πάνω στον Midrot. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς. Ο Midrot γίνεται level 5 Dark Terras και μπορεί να κάνει σπεσάμον ένα Noble Knight από τον deck του σε άμυνα και μετά σπάει τον Noble Arm που είναι equip πάνω του. Το Galatine, εφόσον έσπασε μια φορά το γύρο, μπορεί να ξαναγίνει attach πάνω σε ένα άλλο Warrior Terras. Και μπήκε πάνω στο, και γίνει equip πάνω στο boss. Ο boss θα γίνει equip από ένα Noble Arm, γίνεται level 5 Dark και διαλέγεις 3 Noble Arm του deck σου, με διαφορετικό όνομα. Παίρνεις στο χέρι τυχαία ένα και σέρνεις τα 2 στο graveyard. Μετά αυτό που πήρε equip το βάλε πάλι πάνω στον boss. Στον μετρό το βάλε πάνω, ήταν και δύο τους level 5 και τους έκανε εξής για τον Second Noble Knight King Artorius. Κάπως έτσι λέγεται, θα είμαι πώς ακριβώς. Αφού όταν γίνει εξής summon, διαλέγεις όταν ο Artorius όταν γίνει εξής summon, διαλέγεις μέχρι 3 Noble Arms από τον Graveyard και τα κάνεις equip πάνω του. Που σημαίνει ότι πολύ απλά τα Noble Arms που πήγαν στο Grave πριν από το effect του Medroth και του Bors μπορεί να ξαναγίνουν equip πάνω του. Επίσης μην ξεχνάμε τον Noble Arm που είχε πάει στο χέρι του Τσουράκης από το effect του Bors και έτσι πολύ απλά ο Αρτόριγκος είναι equip με 4 Noble Arms. Και ουσιαστικά τι γίνει αυτή τη στιγμή. Είναι equip με το Noble Arm of Destiny. Το Noble Arm of Destiny λέει ότι μία φορά το γύρο το συγκεκριμένο τέρας που είναι equip πάνω του δεν γίνεται destroy από τίποτα. Μετά είναι equip με το Noble Arm Excalibur. Το Excalibur λέει ότι το τέρας που είναι equip πάνω του δεν γίνεται target από card effects. Όχι μόνο από master effects, από card effects γενικώς. Το Noble Arm Caliburn επιτρέπει στον user να πάει συν 500 life points και μετά το Noble Arm Galatine δίνει συν 1000 attack στο τέρας που είναι πάνω του. Επίσης, stand by face, τον Galatine αφαιρεί 200 από το Noble Knight που είναι equip πάνω του. Γενικώς να πούμε ότι στη συγκεκριμένη φάση, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο Αρτόρικους είναι ένα σχεδόν αδιαπέραστο τείχος. Και ειδικά για τα Μπουτζίν είναι πάρα πολύ δύσκολο να περαστεί. Τι θα πεις αυτό, Νίκο?
Καταρχάς, ότι ο Θέμης ήδη ζωντανή Wikipedia σας είπε 120 κάρτες στο full text, ρε παιδί μου. Μόνο τα once per turn δεν ξέχασε. Α, πρέπει να τα πει και τα once per turn. Anyway, οπότε βλέπουμε τον Καδιανόπουλο να κάνει τέγκι για Γιάματο, κάτι το οποίο σε οποιοδήποτε άλλο matchup θα ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή. Σε αυτό το matchup τη συντεδομένη στιγμή είναι μια πάρα πολύ αργή αρχή. Και είναι μια πάρα πολύ αργή αρχή για ένα γύρο. Αλλά, okay. Έχουμε ένα increase στον Τσουράκη στη ζωή του, 500 από το, το Caliper, το οπότε πάει στα 8.500 ζωή. Ο Τέγκη με το Γιάμα, ο Γιάμα το θα κάνει τρίκυρο στο Ένφερις για τον Κανδιανόπουλο. Ο Κανδιανόπουλος θα στείλει στο Grave ένα Μπουτζίν Τέρκλι. Μπουτζίν Τζι Τέρκλι, ναι. Θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο που το παιχνίδι μου να μην ήταν ιαπωνικό και να μην έχω περίεργα ονόματα. Το ξαναπεί. Πολλά απλά μην μπερδεύεσαι. Τα μεγάλα, ο Γιαμάτο και ο το Μικαζούτσι είναι μπουτζίν. Είναι μπουτζίν τα μικρά που είναι, ναι. Είναι τα μπουτζίν γκί. Μπουτζίν γκί, ναι, τζι γκί, ναι. Okay. Ναι, ότι από κάπω έτσι, ναι, ναι, okay, whatever, ναι, ναι. Δεν μα λε αυτή τη στιγμή. Άμα ξέρει κάποιο να μου γράψει προφορά από κάτω, παιδί, μην τα λέω και λάθο. Συνεχίζοντα τώρα. Κάποιο out θέμε. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ τι out έχει ο Κανδιανόπουλος, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο out. Ο Αρτέρ μοναδικό... που συνεργοποιείται για να καταστρέψει το Γιάμα το σώζεται από χειλόντα, αλλά είναι πολύ προσωρινό νομίζω. Το μοναδικό out που μπορώ να δω αυτή τη στιγμή είναι άμα ζήσει ο Γιαμάτο και στο γύρο του κατεβάσει Μικαζούτσι και βαρέσει και με τα δύο και κάνει δύο crane. Πραγματικά μπορώ να δω μόνο αυτό απίθανο out. Ή εκτός και άμα βαρέσει τον Γιαμάτο, κάνει chain mirror force. Ακόμα και να κάνει και μετά, crane όμως. Και μετά στο damage step κάνει crane. Α, ναι, ότι να έχει δύο κάρτες. Όμως δεν μπορεί να γίνει target, επειδή έχει τεξάλιμπερ. Όχι, δεν είπες πρίζον, είπες μύρος. Να μην σχολείται. Γενικώς λίγα δεν έχουν κάποιο αυτόματα outsourcing, ειδικά να έχει πέσει με όλα αυτά τα νόμιλα. Βέβαια ο Αρτόρικος το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να κάνει effect και να καταστρέψει όλο το back row του Κανδιανόπουλου. Αυτό το κάνει ο level 4 Αρτόρικος. Ναι, ναι, άμα, Αρτόρικος. Πάει, άμα πάει ο... άμα έχει κάτω στο grave. Αυτός είναι ο level 5 Αρτόρικος, συγγνώμη παιδιά, πρέπει να το θυμάμαι. Δεν φαίνονται καλά από το που είμαστε. Ναι, ναι, ο Θέμης τώρα έχει πάει να πει στους παίκτες να θυμούνται ότι πόσο κάθε φορά μειώνει το Caliburn. Επίσης Θέμη, θέλω να δεις αν ο Τσουράκης παίρνει ζωή με το Caliburn σε κάθε γύρο. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχουμε αυτό που υποθέμισε, ότι ουσιαστικά έχουμε μία άμυνα και Crane. Ο Αρτόρικος... τώρα... μία στιγμή να δούμε για τη ζωή. Το ορκίζομαι αν μου ξαναφέρει άλλο feature match το οποίο πρέπει να γράφουν τη ζωή. Πόσες φορές έχει κάνει. Ωραία, άρα ο Τσουράκης είναι στα 9.000 ζωή. Νομίζω έγινε αυτό που είπες, ότι επιτέθηκε, έφαγε μια άμυνα και μετά έφαγε Crane. Και βασικά βλέπω ένα δεύτερο μεντρότ από τον Τσουράκη. Είναι ο μεντρότ από τον Crane. Είναι ο μεντρότ... είναι ο με... ναι, ναι, έχουμε ένα μικρό, μια μικρή διαφωνία στα ruling, αν μπορεί να φέρει... όταν πεθάνει ο Αρτόρικος φέρνει πίσω ένα Noble Knight. Το θέμα είναι αν μπορεί να φέρει ένα Noble Knight από κάτω. Μπορεί να φέρει ένα Noble Knight. Μπορεί να φέρει ένα Noble Knight από κάτω. Θα λύσουμε το θέμα λίγα σύντομος. Γενικότερα όπως καταλάβατε αν έχει άλλο Noble Arms θα επαναλάβει τη διαδικασία και θα είναι πάλι το ίδιο και θα αναγκάσει τον Κανδιανόπουλο να έχει πάλι ένα Crane και μία απάντηση. Το θέμα είναι ότι αυτή τη φορά θα κάνει τον Rank 5 και ο Rank 5 θα καταστρέψει με το effect του Γιάματο, οπότε δεν θα υπάρχει κάτι το Γιάματο για να πάρει Crane. Και αντίστοιχα, αν υπάρχει Crane, δεν θα υπάρχει κάτι να γίνει. Έχουμε effect τώρα από το μέτρο. Όχι, συγγνώμη, έκανε το χέρι του face down, λογικά θέλω. Έχουμε τους παίκτες να συζητάνε αν όντως γίνεται. Και νομίζω ότι θα ρωτήσουμε τζατζ. Έχουμε το head judge του event, ο οποίος θα μας δώσει το ruling πάνω στο τέρατα. Γενικότερα είναι καλό όταν, σαν γενική συμβουλή, όταν κάποιος έχει πάει να παίξει ένα deck, να έχει ψάξει το deck και τα ruling του deck. Το top 16 που δείχνει είναι οι 16 παίχτες που είναι οι πρώτοι. Αυτό το κάνουμε γιατί
αυτοί οι παίχτες είναι ουσιαστικά θα δοθούν προκρίσεις ανάλογα, ανάλογα με το πόσοι παίχτες είναι. Έχουμε ακριβό αριθμό πόσοι παίχτες σήμερα. Ναι, σήμερα είναι 58 παίχτες, που σημαίνει 6 γύρους Swiss σήμερα και 8 προκρίσεις. Είναι και ναι, ή 7,25 προκρίσεις. Βασικά με ενημέρωσαν μέσα ότι θα δώσουν 8 προκρίσεις. 8 προκρίσεις, ναι. Οπότε τεχνικά, καθώς προχωράνε οι γύροι, μας ενδιαφέρουν μόνο οι 16, γιατί ουσιαστικά αυτοί είναι πιο κοντά στο να πάρουν την πρόκληση στους 8. Είναι οι μόνοι που από tie breaks μπορούν να πάνε στους 8. Δεν ξέρω, να πω τι έγινε ακριβώς στο παιχνίδι και ναι, ναι, πες, πες. Επειδή πέθανε ο Αρτόρικους, η ερώτηση είναι η εξής. Όταν ο Αρτόρικους γίνει, φύγει το field, κάνει σε σάμον ένα level 4 λιγότερο νόμπλα από τον Grave. Η ερώτηση είναι, άμα τα νόμπλα που ήταν που πάνω θα μας ξαναγίνουν attached στο μετρό. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι αυτή η περίπτωση, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Α, ναι, συγγνώμη, αυτό ήταν το... Νομίζω ότι έλεγε αν μπορεί να φέρει τον ίδιο, εντάξει, εκείνο. Ναι. Γίνονται και δυσκολίες. Δεν μπορώ να την κάνω. Μπορώ να την κάνω. Ναι, ναι, okay, okay. Ωραία. Δεν είναι ακόμα πίσω. Ναι, ναι, ναι. Okay. Οπότε λύθηκε η παρεξήγηση και νομίζω, Θέμη, ότι... Ο Τσουράκης αυτή τη στιγμή... Είναι σε πολύ καλή θέση. Ναι, γιατί ουσιαστικά θα ξαναφέρει τον Αρτόρικο στο πεντάριο, ο Αρτόρικος θα καταστρέψει το γιάματο και μετά ακόμα... Δηλαδή θα χρειαστεί να έχει και δεύτερο γιάματο και δεύτερο μύρον και δεύτερο play. Θέλει γενικώς ή γιάματο να πάρει το play. Ένα ναι. Πολύ καλό συνδυασμό από κάρτες για να μπορείς να συνεχίσεις. Για να μπει στο game. Πάρα πολύ δύσκολο για τον Μπουτζέντο. Θεωρητικά πάρα πολύ δύσκολο σημαίνει περίπτωση. Αλλά α δούμε μήπως το Sidek θα μπορέσει να αλλάξει αυτό. Μέχρι να τον βοηθήσει και μετά. Γενικώς βλέπω κάποιες παντήσεις, θα σχολιάσουμε πιο μετά. Θα τις σχολιάσουμε στο Sidek ποτέ. Δεν μετράμε το παιχνίδι σαν τελειωμένο, απλώς λέμε ποιος είναι favorite να κερδίσει. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τσουράκης είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Βλέπουμε ότι παίζει τον Noble Knight of High of Lounge, ναι, όπως καταλέγεται ναι. Γαμώ τα ονόματα. Έχουμε ένα χρονομή ονόματα. Ναι, εν τω μεταξύ... Θέλω να προφέρεις αυτό το Noble Knight που είναι κάτω. Ναι, ο Ασφρέντι και μπλα μπλα. Ναι, ποτέ. Απλώς είχα διαβάσει το Αρκάνα και καλά το από που είναι τα ονόματα. Είναι από τους υπότες... Αλλά είναι τα original Welsh ονόματα από τους υπότες της τρογγυλής τραπέζης που όντως προφέρονταν έτσι. Άμα δεν κάνω λάθος είναι με μια παραλλαγή γενικώς. Ποιοι ο Loundaslim πως είναι... Είναι ο Lancelot. Ναι, σημαίνει ο σκοτεινός μαγευτικός Lancelot, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι της παρουσίας φάσης. Ναι, οκ, okay, απλώς ναι. Fun fact. Ναι, ακριβώς, fun fact. Για μην συγχνάμε γιατί... ότι... υπάρχει κάποιος λόγος που έχουν τόσο ωραίο artwork στις ζημένες κάρτες. Κάτι που ζητάγαμε πολύ γύρω από αυτό το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή είναι μια καινούργια προσέγγιση στο artwork γενικότερα των παιχνιδιών για το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι είναι ένα από τα λίγα πράγματα που ο Konami έχει απαντήσει σε πολύ, πολύ καλά. Ναι, ναι, ότι έχουμε ένα major upgrade σε κάποιες κάρτες όσον αφορά το artwork. Ξεφεύγουμε λίγο από το anime το artwork τελείως. Ναι, μεν μένουμε στο ότι βλέπεις μια κάρτα Yu-Gi-Oh. Επίσης να πούμε ότι έχει γίνει, πήγε συν 500 life ο Τσουράκης από το effect του Noblan Calibur και πήγε στα 9500. Ο Τσουράκης είναι στα 9500 ζωή. Το Calibur, από ό,τι βλέπουμε από τον Ιανόπουλο του Bujigarnation. Που είχαμε πει ότι είναι η comeback κάρτα του deck. Όπως βλέπετε, αν είναι να κάνει κάποιο comeback ο Κανδιανόπουλος θα το κάνει με το Bujigarnation. Λέγαμε ότι θέλει ουσιαστικά δύο threats για να καταστρέψει τον Κανδιανόπουλο, για τον Τσουράκη. Αυτή τη στιγμή είναι σε καλό δρόμο. Γιατί έχει exit. Το exit του θα πρέπει να είναι, ας δούμε τις λίστες τους, αν υπάρχει κάποιο obvious... Στην προηγούμενη περίπτωση, εντάξει, θα μπούσε να στολάρει με Καγκουτσούτσι, αλλά δεν νομίζω πάλι να είναι αυτή η περίπτωση. Αυτό όμως είναι ένα, πολύ καλό. Λέμε όμως ένα Μικαζούτσι επίσης από καταστρέψει, γιατί θα καταστρέψει τον Noble Knight, γιατί θα... πάρει πάνω. Έχουμε επέλεξε να κάνει στο Σανόγο βγάζοντας ένα κουίλιν στο τρίβιτε ή χελώνα. Νομίζω είναι χελώνα γιατί από κάτω δεν είναι το μικρό. Όπως βλέπετε θα στείλουμε το θέμα να επιβεβαιώσει το τέτοιο θα φέρουμε τα graves λίγο πιο εκεί ώρα. Ναι, οπότε είναι μια χελώνα στο grave που θα προστατέψει το οποιοδήποτε τέρας από τα γέντα. Θέμη, το σημαντικό είναι ότι αν ο Κανδιανόπουλος έχει ήδη στο χέρι του ένα crane και επιλέξει να πάρει δεύτερο crane τον
Με το Σουσάνο. Ναι, ή με το Γιαμάτο στο Ενθέη ανάλογα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξαναπεράσει τον Αρτόρικο. Γιατί ο Αρτόρικο θα κάνει target ένα από τα δύο που είχε ένα. Γενικώ το Μπουτζικανέζο του ξαναβάλε μέσα στο χέρι. Ναι, όπω είπαμε, είναι η κάμπα κάρτα. Επίση θα τονίσουμε τώρα ότι ο Αρτόρικο δεν έχει πάνω του το Noble Arms Excalibur. Που ναι, δεν... είναι το μόνο που δεν ξαναμπαίνει. Ναι. Γιατί πολλέ... και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει target από κάρτα. Άρα μπορεί να κάνει το effect quilling που όπω φαίνεται αυτό πάει να κάνει. Και να δούμε ποιο θα είναι το target. Α, ό,τι φαίνεται αποφάσισε να μην το κάνει. Το effect quilling, όχι, να κομπεί το quilling, να διαλέγει. Δεν μπορεί να καταστρέψει το ίδιο τον αυτό ρόλο. Μπορεί να κάνει το on spectrum distraction που επιτρέπει την Destiny. Γιατί να πούμε ότι θέλει ναι, να, θέλει έχει, να κάνει αυτή θα κάνει τη τάξη μετά από το Σουζάνο. Και έχει train. Honest όπως λέμε. Έκανε το Quillin πάνω στον Αρτόρικους και κρατά και χρησιμοποίησε honest. Μάλιστα, μάλιστα. Λέω, ο Καλιαβρούμος συνεχίζει να την επιτίθεται συνέχεια. Συνεχίζει να την επιτίθεται συνέχεια. Κάπου συντακτικό λάθος είναι, βρείτε το και κερδίστε μια φριτέζα. Την φριτέζα την αγοράσει προφανώς όπως το Σάκος. Ναι, την φριτέζα με δικά σας στεφάνια, γιατί μου κερνά μπύρες με δικά σας στεφάνια. Από τις πιο κρυάδες βλέπουμε ότι ο Αρτόρικος παρόλο αυτό θα φέρει πίσω ένα τέρας. Η ατάκ του Σουζάνο θα είναι η ΣΚΑΤ 2500. Να περάσει πάνω από τον Αρτόρικος. Άρα κατεβαίνει ο Τσουράκης στα 7.000 live. Και τώρα είναι το 7.000 live ο Τσουράκης. Α, όχι, έχουμε ένα λάθος, έχουμε κι άλλη ατάκη, ναι, συγγνώμη. Είναι στα 4.600. Έχουμε χάσει ένα γύρο. Είμαστε μακριά από τους παίκτες, δεν έχουμε κάποιον πηγαίνει να κοιτάει τη ζωή, να... κάποιον judge κοντά. Είμαστε short on staff. Θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Και τώρα είναι η στιγμή που ο Τσουράκης runs out of gas, ρε παιδί μου. Φυσικά, τελειώνουν τα resources. Ναι, εκεί που ήταν στην θέση του πιλότου που έχει το τεράστιο advantage, ξαφνικά το βλέπουμε να είναι πολύ πιεσμένος. Δηλαδή, τραβάει και ένα μέτρο ακόμα θα μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά πιστεύω ότι ο Κανδιανόπουλος αυτή τη στιγμή έχει, δηλαδή, έχει turtle στο grave. Οπότε οποιοδήποτε target πάνω στα μπουτζίν του δεν θα κάνει κάτι. Ναι. Έχει το γιάματο που μπορεί να του ψάξει κρέν και να πετάξει την κάρτα που θα τραβήξει για το γύρο του ή το Σουζάνο. Οποιοδήποτε θα το δει αφήσει. Να πούμε επίσης ότι ο Τσουράκης παίζει Lady of the Lake στον deck. Πάνω από στη σημερινή περίπτωση δεν νομίζω να τον βοηθήσει ναι. Κάπου. Μέσα δεν έχει normal στον deck. Έχουμε 1900, το Noble Arms of Destiny θα προστατέψει τον Γιαμάτο από το να καταστραφεί από τη λύση attack και καταστρέφει το Γιαμάτο. Παρ' όλα αυτά είναι κακή θέση γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει άλλο ένα Quillin στον κρύο του Καντιανόπουλου το οποίο θα προσπαθήσει να καταστρέψει μια φορά τον Noble Arms και το δεύτερο φορά θα καταστραφεί από attack. Ναι. Και επίση κυρίως ο Σουσάνο είναι ακόμα στο φύλλο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάτι που ο Κανδιανόπουλος έχασε. Στον προηγούμενο γύρο θα μπορούσε να επιτεθεί στον. Α, όχι, επιτέθηκε στο Noble Knight με τον Σουσάνο δεύτερη φορά. Επιστημένη επιτέθηκε πρώτα με τον Γιαμάτο στον Αρτόρικο και μετά με τον Σουσάνο. Δεν ήξερα αν όντως το είχε κάνει αυτό. Οπότε τώρα πολύ δύσκολο για τον Τζουράκη. Ο Κανδιανόπουλος είχε τα outs, είχε την κάρτα που θα την έπαιζε μέσα στο παιχνίδι, το Budget Gardation. Ας δούμε αν ο Τσουράκης μπορεί να βρει κάτι αρκετά καλό. Πιστεύω ένα, άμα καταφέρει να ζήσει από κάποια μέρη του Κανδιανόπουλου μέχρι τον επόμενο γύρο ή αν τραβήξει τη Lady of the Lake, νομίζω δεν έχει normal όπως θα πρέπει. Ναι, συγκεκριμένα η Lady of the Lake είναι ήδη στο χέρι του, αλλά δεν έχει normal για να μπορείς να αξιοποιηθείς. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τώρα αντίστοιχα, δηλαδή πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Το να κερδίσει. Να πούμε, να τονίσουμε ότι ο λόγος που γίνεται όλο αυτό είναι επειδή τα Noble Knights, άμα χάσουν τον Αρτόρικους, λόγω ναι, 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 ότι θέλουν πολλά κομμοποίηση για να κάνουν κάποια κίνηση. Επειδή θέλουν πολλά κομμοποίηση για να κάνουν κάποια κίνηση και ουσιαστικά μετά τον Αρτόρικους έχουν ξοδέψει πολύ χέρι, δεν μπορούν πολύ εύκολα να ξαναγυρίσουν πίσω στο παιχνίδι. Γενικότερα είναι ένα από τα decks τα οποία. Είναι σαν τα μπουτζίν με την ίδια έννοια ότι άμα χάσουν το advantage δεν έχουν comeback. Δηλαδή είδατε ότι τα μπουτζίν, άμα χάσει και δεύτερη φορά ο Κανδιανόπουλος στο field του, δεν θα έχει άλλο μπουτζίν carnation. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις άλλο μπουτζίν carnation επειδή το deck πρέπει να έχει πάρα πολλές άμυνες. Τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου μπορεί κάποιος παίκτης να παίξει δεύτερο μπουτζίν carnation. Το ίδιο γίνεται και με τον Τζουράκι. Δηλαδή είδαμε ότι έχει να κάνει plays όσο χέρι έχει. Γιατί το setup αυτό απαιτεί το να έχει συγκεκριμένες κάρτες στο χέρι του.
το οποίο όσο χρησιμοποιούνται αυτές οι κάρτες είναι μετά όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο δύσκολο. Μπορεί να προσπαθήσει να κάνει level 4 Αρτόρικους να ξαναπάρει πάνω του 3 Noble Arms. Δεν θα είναι πολύ καλό συμπληρωμένο. Ναι, αλλά το θέμα είναι πρέπει να βρει ένα normal τέρας. Ένα normal τέρας έτσι ώστε άμα έχει άλλο Gawain να τον κάνει μέσα στα σάμου να βρει μέτρο με άλλο equip. Πολύ δύσκολο. Το Κανδιανόπουλο σετάρει μία, κάνει στο Endface Trigger το Γιάμα. Το Γιάμα θα στείλει στο Crave μία κάρτα. Πιστεύω ότι. Αλλά παλιά τέρθλι τώρα. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι είπαμε δύο λεπτά πριν ότι ο Τζουράκης είναι σε πλεονεκτηματική θέση, αλλά μετά ο Κανδιανόπουλος είχε την κάμπα κάρτα, είχε το Budge Incarnation στο χέρι του. Μαζί με το Μικαζούτσι επίσης. Είχε και το Μικαζούτσι, πάρα πολύ. Είναι, βασικά οποιοδήποτε άλλο Budge θα έκανε για να φέρει το Σουζάνο. Ναι. Και έχουμε τώρα τον Τζουράκη, ο οποίος κάνει σάμα τον Αρτόρικους, βρήκε το normal. Και είχε δεύτερο Gawain. Αλλά είναι πίσω στο game. Άρα μάλλον θα πρέπει να μην... πίσω η Άμυνα Κανδιανόπουλου δεν είναι κάποιο bottomless finish and solemn warning. Μάλλον είναι πάλι πίσω στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και... πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Αλλά είναι πολύ μπρος πίσω. Κάτι που ειδικά και εμένα είναι πολύ σκοτά μπουτζίν, αλλά βλέπουμε ότι και τα Noble Knights στοιχίζουνε. Ναι. Θέμη, έχεις παίξει με κάποια από δύο deck, θέλεις να μας δώσεις κάποιο insight σε στυλ ότι... Και όμως λοιπόν, το λίγο στυλικά δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο που θα το βλέπεις συχνά αν παίζεις Noble Knights, δηλαδή όχι, θα όχι, το έχεις πάντα. Επειδή έχω παίξει και τα δύο deck δεν είναι καθόλου συχνό αυτό το πράγμα. Από ό,τι φαίνεται, συνήθως έχεις πρόβλημα με το να χρησιμοποιήσεις έναν μεντρόλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, με τη χρήση των πολλών Gawain, όπως έχει στη λίστα του ο Τσουράκης, μπορεί να κάνει πολύ πιο εύκολα comeback. Το ίδιο ισχύει και για τα Budge. Τα Budge συνήθως δεν μπορούν να κάνουν comeback. Βασίζονται πολύ στο να κατεβάσουν κάτω έναν Γιαμάτο, να κρατήσουν κάτω για πολλή ώρα. Και από τη στιγμή που χάνουν το διαμάδο, συνήθως δεν μπορούν να συνεχίσουν. Αλλά όπως φαίνεται, με το ένα που τζιγκανέσιο που παίζει ο Κανδιανόπουλος, θα φέρει να κάνει την αλλαγή. Βλέπουμε επίσης ότι το πρώτο game έχει πάρει το μισό χρόνο του. Έχει πάρει 20 λεπτά. Κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Ναι. Γιατί όπως έχουμε πει, Okay, ναι. Δηλαδή όπως το γεγονός ότι έχει πάρει τη μισή ώρα σημαίνει ότι ένα game το οποίο πηγαίνει τόσο back and forth, ο Θέμης μας είπε ότι από το training που έχει κάνει, δεν έχω παίξει πολύ με τα δύο deck, αλλά από το training που έχει κάνει ότι δεν, συνήθως δεν γίνεται έτσι. Συνήθως κάποιος από τους δύο παίκτες έχει το setup, αν ο άλλος παίκτης καταφέρει να το σπάσει, κερδίζει. Ειδικά για εμένα που τα Noble Knights έχουν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά με το πώς ξεκίνησαν. Συνήθως το game έπρεπε να χρειάσει πολύ γρήγορα. Όπως λέμε τώρα, πολύ back and forth και αυτό δεν ισχύει στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, νομίζω ότι θα δούμε και τα άλλα, το game 2 και το game 3 να πηγαίνουν έτσι. Ελπίζω ότι φαίνεται να είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ναι, 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 ναι. Πιστεύω. Τώρα ο Γιάμα ήταν το μόνο Noble Knight που έχει μείνει στο παιχνίδι και παίρνει ένα crane πάνω του, κάνει τη κάρτα ο Κανδιανόπουλος μια άλλη κάρτα. Ας δούμε αν μπορούμε να ζητήσουμε από τους παίχτες να έχουν το καταφέ τους λίγο πιο κοντά ξανά, γιατί θα φτιάξουμε την κάμερα μετά το τέλος του παιχνιδιού, λίγο να χωράει όλο το field. Και είναι ο γύρος του Τσουράκη, ο οποίος πλέον κάνει την Lady of the Lake που είχε στο χέρι του, φέρνει πίσω τον Αρτόρικους, κάνει σύγκρο για... έχουμε απάντηση από τον Κανδιανόπουλο. Ο Τσουράκης ακόμα σκέφτεται αν θα κάνει το σύγκρο. Ναι, αποφασίζει να κάνει το σύγκρο, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην το κάνει, ναι. Κάπου εδώ είναι που μάλλον το παιχνίδι κάποτε λιώνει. Ναι, 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 ναι. Ήτανε θύμισε μου το Excalibur για να ενεργοποιηθεί, να κάνει το rank up στο τέρας. Πρέπει να έχει μείνει στο grave από προηγούμενο γύρο. Ναι, ναι. Οπότε ο Noble Knight of Hind Lonsalin θα φέρει πάνω του λογικά, φαντάζομαι, ένα Galatin ή κάτι το οποίο να τον αφήσει να ζήσει τη μάχη. Ό,τι φαίνεται δεν έχει καν Noble. Δεν έχει άλλα Noble Knight. Noble Arm, ναι, ναι, δεν έχει άλλες equip. Θα μπορούσε πολύ απλά να υπηρεθεί με το... Ναι, ο αντίπαλος τσεκάρει το deck επειδή έχουμε ένα miss trigger από το τέτοιο. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα Noble Arms. Δεν μπορεί να φέρει άλλα Noble Arms. Άρα στην περίπτωση αυτή δεν κοιτάει άλλα Noble Arms. Ναι, επειδή από ό,τι φαίνεται δεν έχουν μείνει κάποια Galatin, Destiny, δεν έχουν μείνει Noble Arms τα οποία δεν είναι ήδη στο field. Μπορεί να φέρει Excalibur. Το Excalibur δεν χρειάζεται να είναι μια φορά. Νομίζω για να δούμε τη λίστα του αν έχει μόνο ένα Excalibur. Νομίζω είναι υποχρεωτικό το effect του τέτοιο. Οπότε.
Δεν ξέρω αν έχει άλλο εξάλιμπερ. Ναι, ναι, έχει χασιμο... Λοιπόν. Λοιπόν, οπότε... Λοιπόν, οπότε όπως βλέπουμε εδώ πέρα και λύνουμε την παρεξήγηση, το Excalibur μπορεί να είναι το μόνο Noble Knight το οποίο δεν κάνει reattach και το μόνο Noble Knight το οποίο μπορεί να υπάρχει πάνω από μια φορά. Ναι, και αυτό ακριβώς είναι η περίπτωση. Εφόσον ο Τζάκης έχει δηλώσει ήδη το effect, έπρεπε να διορθωθεί και να συνεχιστεί το game state όπως θα έπρεπε να ήταν. Και βλέπουμε για άλλη μια φορά Arthur Goblin. Arthur Goblin το οποίο θα ανεβάσει τη ζωή του Κανδιανόπουλου στα 9.000. Κάτι που αυτή τη στιγμή πιστεύω δεν παίζει κάποιο ρόλο, γιατί μέσα και ο Τσάκης έχει ήδη πάρα πολύ μεγάλο έλεγχο στο παιχνίδι. Δηλαδή το είπαμε και πριν ότι είναι, δεν είναι ποιος παίκτης έχει την περισσότερη ζωή, δεν υπάρχουν ότι κέις τόσα πολλά, είναι περισσότερο ποιος έχει τα advantage. Ναι. Ναι. Και εδώ βλέπουμε τον Τζουράκη ο οποίος έχει πάρει control. Δηλαδή έχουμε δει ένα μάτσο το οποίο είναι back and forth, back and forth, back and forth. Και ο Τσάκης καταφέρνει να πάρει το πρώτο game γιατί ο Κανδιανόπουλος κουπάρει όχι επειδή θα χάσει από ζωή, επειδή δεν έχει νόημα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πάρα. Δεν πιστεύω ότι ήταν τέτοιο παιχνίδι από Μπουτζίν και Noble Knights. Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Λοιπόν, να κοιτάξουμε τα side deck τους. Θέμη, πες μας για τα side deck. Λοιπόν, ας δούμε πρώτα του Κανδιανόπουλου, μιας και είναι στην πιο άσχημη θέση λόγω matchup. Ναι. Θα μπορούσε να βάλει. Βλέπω δύο DD Crow. Όταν κάνετε trigger τα Noble Arms, προφανώς και ναι. Επίσης βλέπω δύο Vanities Emptiness που μπορούσε να βάλει εφόσον παίζει πρώτος. Γιατί να θυμίσουμε ότι βασίζονται στο να φέρουν τον Artorigus. Ναι, αλλά ναι, ο Artorigus ναι. Δεν μπορεί να πέσει, τότε τα Bujin με το Crane έχουν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Να θυμίσω επίσης βέβαια ότι ο Τσουράκης, άμα να έχω εδώ τη λίστα του, ότι ο Τσουράκης έχει και ο ίδιος στο side deck ένα DD Crow, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να βγάλει κάποιο Bujin, ναι. Κάποιο προβληματικό Bujin. Δηλαδή, μάθαμε και από τους δύο παίχτες. Ναι, δηλαδή μπορεί, ο Τσουράκης μπορεί να φέρει τα DD Crow στο main deck για να αφήσει τον Κανδιανόπουλο να στείλει μια χελώνα στο grave, ένα Bujin Jeterty, να νομίζει ότι είναι ασφαλής από κάποιο target και στο τέλος του γύρου του να κάνει Crow στη χελώνα ή στην αρχή του γύρου του να κάνει Crow. Θυμίζουμε κάτι, τα Noble Arm. Λένε πρέπει να γίνουν equip πάνω σε Warrior. Σε Warrior, ναι. Άρα. Σχεδόν σίγουρα θα δούμε από τον Κανδιανόπουλο να βάλει DNA Surgery. Ναι, ναι. Και, να ονομάσει τα πάντα στο Warrior. Ναι, και θα δούμε και από τον Τσουράκη να βάζει DNA Surgery και να ονομάζει τα πάντα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, θα δούμε και οι δύο παίρνουν να βάζουν τις ίδιες κάρτες περίπου. Και τώρα θα δείτε το κλασικό σε rulings που αν βάλουν και δύο DNA Surgery, πιανού το DNA Surgery μετράει. Μετράει αυτό που είναι τελευταίο, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος και εγώ. Ναι, μετράει αυτό που θα ενεργοποιηθεί τελευταίο. Τι άλλο, βλέπουμε ένα overwork στο site του Τσουράκη, το οποίο είναι λίγο περίεργο γιατί τεχνικά τα δικά του τέρατα ζουνε, γιατί έχουν παραπάνω από την original attack τους, αλλά μπορεί να καταστρέψει ένα γιάματο. Επειδή από το τένκι. Δεν νομίζω να μπορείς να το κάνεις εντύπωση, γιατί τα Noble Knights δεν μπορούν να κάνουν πολλές κάτι side out. Ναι, βλέπουμε ένα πολύ... Δηλαδή, τα Noble Knights, ναι μεν είναι ένα combo deck, αλλά... Αυτό σημαίνει επειδή είναι ένα combo deck, τεχνικά είναι ένα... Deck το οποίο θέλει να βγάλει ένα τέρας με συγκεκριμένες κάρτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν αρκετές κάρτες για side deck, οπότε μπορούμε να δούμε μία ή δύο, άντε πάρα το πολύ τρεις κάρτες side deck από τον Τσουράκη. Πιστεύεις να δούμε μαλεύοντα κατάστροφη? Πιστεύω ότι ο Τσουράκη έχει κάθε λόγο να βάλει μαλεύοντα κατάστροφη γιατί τα Noble Arms ξαναμπαίνουν πάνω. Και εφόσον παίζει δεύτερος, μάλλον είναι μια πολύ καλή επιλογή για να μπορέσει πρώτα να καταστρέψει τις μπάκρο και μετά να ρίξει ένα τόρυμα. Θυμίζω επίσης ότι άμα ένα Noble Arm καταστραφεί από το μαλλιόμενο καταστροφή μετά πολύ απλά θα ξαναγίνει equipped σαν άλλο πριν. Να θυμίσουμε επίσης, ξέρεις αν κάποιος από τους παίκτες έχει πρόκληση ήδη. Άμα δεν κάνω λάθος δεν έχει κανένας από τους δύο. Δεν έχει κανένας από τους δύο, αλλά και οι δύο παίκτες παίζουν για την πρόκληση τους στο πανευρωπαϊκό το καλοκαίρι στην Ολλανδία. Στο Άμστερνταμ. Στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία είναι πάνω στα Άμστερνταμ. Αν είναι στην πόλη, εντάξει, γιατί όμως που Άμστερνταμ μπορεί να πας κι αλλού. Βέβαια δεν είναι και πολύ μεγάλο το Άμστερνταμ. Το η Ολλανδία, ούτε το Άμστερνταμ είναι μεγάλο. Άμα δεν είναι μεγάλο η Ολλανδία, δεν θα είναι μεγάλο το Άμστερνταμ. Simple logic. Ναι. Simple logic. Δεν ξέρω πως για άλλη μια φορά να μας αναφέρεις TST Άμστερνταμ για τους Έλληνες. TST Άμστερνταμ για τους Έλληνες. Το Άμστερνταμ είναι η αρχή όλων. Έτσι το ελληνικό Yu-Gi-Oh έφτασε εδώ που είναι. Και το ελληνικό Yu-Gi-Oh για όποιον παρακολουθεί γενικότερα τα γεγονότα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια αλματώδη πρόοδο. Έχουμε δύο πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές, έχουμε πάρα πολλές εμφανίσεις σε YCS, έχουμε τον άνθρωπο με τα περισσότερα tops
σε Europeans. Αυτό είμαι εγώ, απλώς μιλάω για τον εαυτό μου σε τρίτο πρόσωπο. Γενικότερα έχουμε παγκόσμιο με το Μίλτο Μάρκο το 2005. Μας αρέσει, θες να μας πεις πόσα top σε γύρω έχεις, πόσα παθαίνεις ενδεχόμενα. Νομίζω είναι 2 και 2, είναι σπαστά γιατί ένα χρόνο δεν είχα πάει στο γύρο. Και είναι 4 και νομίζω ο επόμενος που έχει περισσότερα είναι ο Adam Korn, ο οποίος είχε 5 συνεχόμενες χρονιές να είναι top στα American Nationals. Δεν ξέρω αν φέτος έφτασε κάποιος αυτό το σκορ, δεν θυμάμαι, πρέπει να το κοιτάξω. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή η νίκη προφανώς είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Είναι το πιο σημαντικό, παρόλα αυτά οι καλές θέσεις δείχνουν ένα σταθερό παίχτη. Πάρει περί αυτολογώ σε τρίτο πρόσωπο. Anyway. Πάμε πίσω στο παιχνίδι. Πάμε πίσω στο παιχνίδι. Σας έτσι, όχι, όχι, γι' αυτό δεν έχω. Και η βλέπουμε... στιγμή της σονάρας τελείωσε. Και βλέπουμε από τον Γιαννιανόπουλο περίεργο να κάνει σαν την ατέρα. Που σημαίνει όχι για μάτα. Ναι. Αλλά και Τζουράκη... ο Τζουράκης πάλι έναν μετρό. Μετρό. Η προφορά δεν την έχουμε. Δεν ξέρουμε αυτές τις λέξεις. Ξέρω απλά αγγλικά, δεν ξέρω περίεργα αγγλικά. Και βλέπουμε DNA. Εδώ υπάρχει ένα λάθος από τον Γιαννιανόπουλο. Αν άφηγε το μέτρο να. Αν άφηνε τον Τσουράκη να ενεργοποιήσει τον Λαρ, θα μπορούσε να κάνει το DNA να τον κάνει όλα Beast Warrior και αυτό θα σήμαινε ότι τον Λαρ θα έπεφτε και δεν θα έκανε ποτέ τρικερό μέτρο. Δεν νομίζω ότι θα έκανε ποτέ. Α, όχι, τεχνικά η κάρτα μπήκε, δεν έχει γίνει equip. Το equip γίνεται, πέφτει το effecting trigger, δεν γίνεται με το που γίνεται. Ναι. Μόνο δεν θα ισχύει αυτό, όταν γίνεται equip. Α, όχι, okay, ναι, πρέπει να το δηλώσω ήδη. Ναι. Ξαναλέω, αλλά δεν έχω τεστάρει πολύ τα deck, οπότε γι' αυτό έχουμε το θέμα που έχει τεστάρει τα deck και τα δύο από εδώ, για να ξέρεις τα περισσότερα κάνει την περάξη. Και βλέπουμε στο χέρι του Τσουράκη, DD Crop, φαίνεται ότι το κάνει side deal, τελικά. Ναι. Επίσης έχουμε στο chat ένα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Άρης προς Σαμαράς πλέον και τούμπανο. Τουμπάνιασε δηλαδή, ναι, γυμνάζεται, δεν ξέρω, πάντως έχει φουσκώσει. Μάλλον έχει φουσκώσει κάτω από το στήθος. Έχει φουσκώσει, ναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Έχει κάνει six-pack όπου six-pack εξάνα με μπύρες. Είπαμε το play, DD Crow, Sting, Amen, Χελώνα, στο Μπουτζίν Ρεγκάλια. Μόνο μείον. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πέρα από την πλάκα, αυτό ήταν μάλλον ένα κομβικό play, καθώς ο Καρδιανόπουλος δεν έχει τέρας. Και το Ρεγκάλια και βλέπουμε Mystical Space από το Νετζουράκι, το DNA Surgery. Προφανώς φαίνεται και στην κάμερα ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Και ενώ πει Calibur πάνω στον Μιτρότ. Ναι, παίρνει το 500 με το Calibur, άρα φτάνει στα 8.500. Και έχουμε αξίσει το εφέκτο μέτρο. Δεν ξέρω γιατί ο Καντιανόπουλος δεν θέλει να αφήσει τα μαξί μας. Αλλά τα έβαλε τα μαξί. Έβαλε τα μαξί. Προσωπικά αυτό, άμα έπαιζαν όπλοι Knights, δεν θα σταματάω. Βασικά έχει δύο backroad. Αλλά, ναι, αλλά ξέρεις ότι δεν είναι είμαι τόσο μπροστά. Ναι, ξέρεις ότι δεν είναι το Rensel, ότι δεν είναι Finishing. Ξέρεις ότι δεν είναι το Rensel, ξέρεις ότι δεν είναι Finishing. Τα λέμε λίγο πιο σιγά γιατί παρασυρώμαστε και ψηλοφωνάζουμε. Για να μην αποφεύγουμε, ναι, να μην μας ακούνε οι παίχτες, μην έχουμε παρατράγουδα. Ναι. Το επίσης το Calibur να τονίσουμε ότι είχε γίνει πάλι στον Bors. Ναι, ναι, ναι. Οπότε άμα ο Τσουράκης θέλει, μπορεί να κάνει και δεύτερο. Ο Θέμης εδώ πέρα σκίζει τα καλτσόν του. 6-2 για το Μέντροτ. Πάλι αυτό δεν έχει νόημα, γιατί έκανε ένα resolve το effect του Μέντροτ. Αλλά έτσι και λες. Οπα. Και βλέπουμε ότι ο Τσουράκης αποφασίζει να μην συνεχίσει να κάνει το μαξί. Προσωπικά νομίζω ότι θα συνέχιζα κάτω από το μαξί, γιατί όπως βλέπουμε εδώ πέρα ο Μέντρο τρώει Mirror Force και δεν βλέπω κάποιο τρόπο για να έχουμε πάνω. Πολύ σημαντικό τέτοια. Mirror Force αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ σημαντικό Mirror Force και... μπορεί να κάνουν τώρα, όμως ο Κανδιερόπουλος είναι πάλι σε δύσκολη θέση. Τον είδαμε να κάνει το comeback στο πρώτο game, αλλά... έχει περιθώριο. Έχει ένα γιάματο. Okay. Είναι η αρχή. Άμα θα περάσει. Είναι Book of Moon στο γιάματο για να... φαντάζομαι το ίδιο έχει να κάνει άμα κάνει αντάπη. Όχι, δεν έχει κάποιο πίσω. Έχει το Lance ο Κανενόπουλο. Πόσα Lance παίζει ο Κανενόπουλο, δεν μου μπορεί να μα. Παίζει τρία. Τρία Lance, οπότε είναι πολύ πιθανό, ναι. Ναι, έχει το Lance. Και από ό,τι φαίνεται το γιάμα του μένει γάτο. Ναι. Πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Καστρέφει τον Μπόρς. Ένφεστρ γύρω γιάματο. Πιστεύω ότι αν
είχε συνεχίσει ο Τσουράκης και είχε κάνει το τέτοιο, αν είχε συνεχίσει ο Τσουράκης, τότε θα ήταν. Θα είχε ένα Noble Knight κάτω τον Αρτόρικου στο Exit, θα ήταν μεγαλύτερο και πιστεύω θα ήταν σε καλύτερη θέση. Δηλαδή, το μία συγκάρτα του Μαξί δεν θα μετρούσε. Δεν θα μετρούσε πάρα μεγάλη θέση, αλλά, αλλά επίσης φόβανε και τις πίσω. Υπήρχαν δύο backrow. Το λήξε, μάλλον δεν είχε καταλάβει ακριβώς ποιες ήταν, ή φοβόταν ακόμα μήπως δεν ήταν κάποια από αυτές που λέγαμε ότι δεν είναι και την είχε ενεργοποιήσει πιο πριν. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ας δούμε τώρα. Πάντως αυτό τον έφερε σε δυσκολότερη θέση, καθώς ο Καλιανόπουλος είχε το γιάμα. Και λέμε ότι η αντεπίθεση συνεχίζεται, Gawain με Destiny. Ο Τσουράκης σκέφτεται αν θέλει να βάλει άλλη, κάποια άλλη κάρτα κάτω. Κοιτάει τον Grave του Καλιανόπουλου για να δει τι άμυνες έχουν φύγει. Βαράει στο γιάμα το. Έχουμε Crane. Όχι, αιώνες το Crane. Καλή απάντηση. Πάρα πολύ καλή απάντηση. Πώς δουλεύει τώρα αυτό? Ανάλογα που το κάνει, νομίζω ότι το Crane γίνεται μόνο στο Damage Calculation. Τα δύο γίνονται μόνο στο. Όχι, το Honest γίνεται όποτε θέλει. Το Crane γίνεται στο Damage Calculation. Αυτό σημαίνει ότι ο Honest θα πάρει πρώτα την επίθεση του, δηλαδή θα πάρει 1800, θα πάει στα 3700 και μετά θα αυξήσει αυτό στα 3600, άρα το Damage είναι 100. Και τώρα όλο αυτό, επειδή έχουν διαφωνία οι παίκτες, θα στείλει το Θέμη να του το πει. Είμαι Μάντης. Φωνάζουν Θέμη μετά. Ναι, ναι, και χάνει 100. Σου φάει ο Γιάματο και χάνει 100 πόντους. Αυτό όλο... Ναι, okay, το, η κατάσταση είναι εντάξει. Ναι, κύριε Μάγε Μπολ που προβλέπεις το μέλλον. Προβλέπω το μέλλον με το τέτοιο. Έχω παίξει πολύ ελές. Έχεις παίξει πολύ με τρισόνες. Έχω παίξει πολύ με τρισόνες και πρέπει να ξέρεις το interaction γιατί είναι κακό. Ευτυχώς το... θα το παθάσα πολύ λίγο. Ναι, ναι, ναι. Και συνεχίζουμε στο παιχνίδι. Εφόσον έρθει ο Γιάματο, είναι σε πολύ καλή θέση ο Τσουράκης. Αυτό γίνεται γιατί στο, γιατί στο damage calculation, στο οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί το Crane, υπάρχει μόνο ένα chain. Οπότε, επειδή υπάρχει μόνο ένα chain, τεχνικά αυτό που έγινε ήταν ότι ο Τσουράκης έδωσε priority στον Καλιανόπουλο να πετάξει πρώτος κάτι. Ο Καλιανόπουλος έκανε Crane και μετά ο Τσουράκης έκανε chain στο Crane Honest. Άρα, ο Honest πήρε πρώτα την μετακτή του Γιάματο. Και μετά ο Γιάματο πήγε στα 3-6. Αν είχε γίνει ανάποδα, ο Γιάματο θα ήταν 3-6 και θα παίρνει ο Τσουράκης τα 3-600 που θα είχε ο Γιάματο. Δηλαδή, πολύ απλά ο Γιάματο θα πέθανε. Ναι, ναι, ο Γιάματο, ό,τι και να γινόταν θα πέθανε, απλώς είναι η διαφορά στον τάμα. Εδώ βλέπουμε ένα set honest το οποίο θα έχει ισοπαλία. Η ζωή του Καντιανόπουλου είναι στα 7900. Είναι στα 7900 από το 100 damage που έκανε. Υπάρχει ο άλλος τρόπος για να γίνει αυτό, ήταν άμα ο Καντιανόπουλος ρώτηκε το Τσουράκι, άμα ο Γιάματο ήταν μεγαλύτερη ατάκα, ας πούμε, από τον Gawain, άμα ο Καντιανόπουλος ρώτηκε το Τσουράκι πότε θέλει να κάνει τον Honest. Ναι. Δηλαδή, άμα ο Γιάματο ήταν 2000 ατάκ. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς ο Honest αυτή τη στιγμή. Ο Honest μπορεί να γίνει σε όλο το, μέσα σε όλη τη μάχη, έχει 4 steps τα οποία μπορεί να γίνει. Είναι, το πρώτο είναι το pre-calculation, το οποίο είναι όταν πριν γίνει flip ο τέρας. Το επόμενο είναι όταν γίνεται flip, όταν γίνεται ο τέρας. Το τελευταίο είναι το damage calculation και μετά είναι το after damage calculation. After damage calculation, όχι, είναι ένα step πιο πριν. Εγώ νομίζω ότι τα step damage γενικώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το. Ναι, Dristan εδώ πέρα, να δούμε αν ο Τσουράκης έχει. Α, μπορεί να κάνει. Εξής, για rank 4. Το θέμα είναι ότι το rank 4 δεν έχει χώρο να πάρει πίσω το equip. Μια equip γενικώς μπορεί να ναι, πάρει. Ναι, μια equip αλλά δεν θα αλλάξει κάτι με... Και α, Constellar Omega. Ναι, 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 Constellar Omega. Το Constellar Omega γίνεται unaffected από spell και trap. Νομίζω το effect είναι quick effect. Ναι, είναι quick effect και κάνει lance σε όλα τα κοντά. Ναι, βέβαια αυτό δεν έχει νόημα με το Solemn Warning. Καθώς ο Καντιανόπουλος δίνει 2000 πόντους ζωής, πέφτει στα 5900 ζωή και ακυρώνει το Constellar Omega. Μικρό τίμημα νομίζω. Μικρό τίμημα, ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι ο Καντιανόπουλος θα ήθελε να προσπαθήσει να γυρίσει τον Άνου στο χέρι. Σημαίνει ότι η φάση είναι δεν χρειάζεται να μένει κάτι. Ναι, ναι. Ακόμα και να το έχει, δεν χάνει τίποτα από το να το γυρίσει και να το ξανασετάρει. Δηλαδή. Τόσο να μπλοφάρει ότι υπάρχει κάποιο άλλο τέλος. Ναι, ναι, ότι... Ή γενικώς να μην μένει face of honest, γιατί δεν ξέρει άμα ναι, το παλός του αν, δεν παίζει σημασία για να την παρώνει. Και βλέπουμε Μάντγας από τον Τζουράκη. Ο οποίος αποκαλύπτει κάρτες, The Glare, είδαμε τον ήλιο, το φως του ήλιου.
μάλλον πρέπει να πει κάποιο γεμάτο ή μικαζό στο τέλος της ησυχία του Κανδιανόπουλου. Ο Κανδιανόπουλος δηλαδή έπαιξε around στο Minecraft χωρίς να γυρίζει. Δεν μιλάει για κάτι τέτοιο, αλλά απλώς... Απλώς ήταν τυχαίο, δηλαδή αναγκάστηκε... Δεν έδωσε χρόνο ο Ζάκης να την κάνει δεφέρει. Ναι, ναι, ναι. Εφόσον ήταν ακόμα... Μάλλον το Minecraft πρέπει να είναι stand by face. Για να μην τον αφήσει να κάνει νόρμα σάμουν. Ναι, 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 κατάλαβα. Μάλλον για μάλλον θα παθήσει, μην κατάλαβα. Βασικά, επίσης, ένας άλλος λόγος που ο Κανδιανόπουλος θα έπρεπε να έχει γυρίσει τον Ένες πάνω στο χέρι του πιο πριν ήταν ότι θα μπορούσε να σετάρει κάποιο μπουτζίν και να τον μπλοφάρει σαν Ένες. Και μετά να κάνει σάμον δεύτερο μπουτζίν και να κάνει γεμάτο. Βλέπουμε τον Κανδιανόπουλο που γυρνάει, βαράει με τον Ένες. Ο Τσουράκης είναι στα 7400 ζωή. Ο Τσουράκης είναι στα 7400 ζωή. Και ξανασετάρει ένα τέρας. Έχουμε σάμον το normal, το οποίο χτυπάει στον honest, predictably. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να μην βαρέσει. Γιατί όπως είπα, αν είναι κάποιο κάτω... Να δεις τι είναι, ναι, το τμήμα των 100 life είναι πολύ μικρό για να ρισκάρεις κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι θέμα θα πάμε σε γύρους για πρώτη φορά στο feature match. Έχουμε 4 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1, you do the honors. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη μαγική διαδικασία του χρόνου. Αυτό σημαίνει, ναι, αυτό σημαίνει ότι ο γύρος του Τσουράκη είναι ο γύρος 0. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο γύρος του Τσουράκη είναι ο γύρος 0. Θέμη, πες το... Του. Ο γύρος του Μάνου. Του. Του Μάνου είναι 2-0. Ωραία. Θες να τους πεις να βάλουν ένα ζάρι στην οθόνη. Να, για να θυμόμαστε τους γύρους. Βλέπουμε τένκι για Γιάματο. Τι γίνεται τώρα, θα παίξουν 5 γύρους. Ναι. Θα παίξουν 5 γύρους. Στο τέλος, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη ζωή είναι ο νικητής του μάτς. Αν ο νικητής του μάτς είναι ο Κανδιανόπουλος, έχουμε σοπαλία. Αλλά το οποίο πιστεύω ότι δεν θα ήθελα να είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης. Ναι, 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 ναι. Αν δηλώνω του Κανδιανόπουλου, είναι καλύτερο να κάνει. Είναι το καλύτερο result. Είναι το καλύτερο result που μπορεί να πάρει. Είδαμε ένα τένκι το οποίο έψαξε το Γιάματο και ένα δεύτερο Minecraft. Το οποίο πέταξε τον Γιάματο. Άρα ήταν το πρώτο να αποτυχάνει λέγοντας Γιάματο, αλλά το δεύτερο ναι, πέτυχε. Αλλά βέβαια, άμα έχεις δύο Minecraft και πρέπει να το κάνεις, το πρώτο Minecraft θα σου δείξει το χέρι του άλλου. Ναι. Ακόμα και αν χρειάζεται να το κάνεις σαν πλημμυσία. Έχουμε τώρα τον Κανδιανόπουλο, ο οποίος έχει τον Honest. Ο Honest είναι ένας τρόπος να περνάει damage. Δηλαδή θα το γυρίσει, φαντάζομαι θα το γυρίσει. Θέλει αυτή τη στιγμή πρέπει να βρει τον να περάσει τα μάτια. Ας δούμε το line of play που θα πάρει, που θα έχει κάνει ένα μπρος. Θέλει να πάει για κάποιο... Πάει... Πάμε θα γυρίσει τώρα, ναι, θα πάει για... Πάει για κάποιο εξής. Σουζάνο δεν νομίζω να μπορεί να κάνει. Μάλλον, όχι, δεν μπορεί. Α, Παλαντίνα που μπορεί να κάνει. Η Παλαντίνα μου ή Ωμέγα θα είναι καλό και πάει για Ωμέγα. Και πάει για Ωμέγα. Λέω τον backlog για να μπορείς να φράσεις σίγουρα τα μάτια. Λέω βάλει το μάνο και μου λες τι να το δει. Λοιπόν, συνεχίζοντας, έχουμε DNA surgery στον Ωμέγα, τα λέει όλα Warriors. Συνεχίζοντας μετά, ο Ωμέγα κάνει attacks στον... Oh. Μια πολύ επιθετική λογική. Θέμη, θες να μας πεις σε ποιο γύρο είναι? Τώρα πήγανε γύρω 1. Ναι, οκ. Okay. Έχουμε ένα overlay, ο Ωμέγα γίνεται Costa Raptor M7. Έχοντας... λοιπόν, για τα Χριστούγεννα θα μου φέρει ένα table judge κάποιος. Θα μου φέρει ένα table judge κάπου. Θα μου έρθει κάποιος από το... Δεν ξέρω, από κάπου και θα κάνει table judge. Μπορείς με equip πάνω, όλα τα τέρατα είναι warrior. Φαντάζομαι από το DNA surgery. Ο Βιντσετσάντος πόσο είναι? Ο Βιντσετσάντος δεν είναι στο τουρνουά. Δεν είναι καν στο τουρνουά. Δεν είναι καν στο τουρνουά. Αποφάσισε σήμερα να μην εμφανιστεί και έχουμε άλλο noble light αυτή τη στιγμή που δείχνουμε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ένα M7 κάτω. Πόσο σημαντικός είναι M7? Άμα δεν έχει αυτή τη στιγμή κάτω το τέρας στο χέρι του, ο Κανδιανόπουλος πρέπει να είναι πολύ σημαντικός. Ειδικά σε περίπτωση. Όχι, θα μπορούσε να κάνει την touch στο Honest και το ξαναπάει στο χέρι του. Ναι, 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 ναι. Άρα είναι μάλλον πάρα πολύ σημαντικός. Ναι, και μπορεί να το ξανακάνει αυτό. Δηλαδή έχει 3 effects. Ναι,
Δηλαδή, επί τρεις γύρους ο Κανδιανόπουλος απλώς θα βαράει με αιώνες, αλλά μπορεί να πάρει τον draw, μπορεί να πάρει το καλύτερο δυνατό result για αυτά. Βασικά, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Να δούμε όμως αν θα βγει αυτή η κίνηση. Mm-hmm. Έχουμε πότε βιουάλιτε από τον Κανδιανόπουλο, ο οποίος... βγάζει ένα πολύ σημαντικό τέκι και κρέιν. Και κρέιν. Δύσκολο game. Δύσκολο game για τον Τζουράκη για την νίκη και είναι πάρα πολύ απογοητευτικό, το λέω και από την εμπειρία μου σε YCS, είναι πολύ απογοητευτικό το να παίρνεις drop σε τέτοια τουρνουά. Είναι πολύ απογοητευτικό να παίρνεις drop σε τέτοια τουρνουά μετά από τόση προσπάθεια. Το τέγγι πάνω από το Duality και έχουμε... Τέγγι ενεργοποιείται, να δούμε την επιλογή του Κανδιανόπουλου. Το Τέγγι λογικά έχει γιάματο ή κακουτσούτσι. Τώρα... μάλλον για γιάματο. Κακουτσούτσι. Μήπως οι γιάματα δεν έχουν περάσει και τρεις, δεν θυμάμαι. Είμαι σίγουρος είναι... πως όχι. Λοιπόν. Έχει ήδη γιάματο στο χέρι. Έχει ήδη γιάματο, άρα μάλλον είναι αυτό. Α δούμε τι θα κάνει. Κατεβάζει το γιάματο. Να θυμίσω ότι όλα αυτά είναι Warriors. Πίσω αφού συμβουλευτήκαμε τον judge μας για κάποια ζητήματα τα οποία θα θίξουμε μετά το match. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι, ο head judge μας θα είναι μαζί μας μετά το match. Να μας μιλήσει για τον τουρνουά. Εγώ θα είναι μια καλή εμπειρία να ακούγαμε από την πλευρά του head judge. Ναι, ναι, πώς γίνεται ένα τουρνουά, άμα θέλετε κι εσείς και το βρίσκετε ενδιαφέρον. Ο Μάνος θα είναι μαζί μας. Αυτή τη στιγμή κάνει ένα φανταστικό χαρακτήρι με ένα στυλό. Ο καθένας με ό,τι μπορεί. Ο καθένας με ό,τι μπορεί, ναι. Έχουμε Όνες, το οποίο καταφέρνει να κατεβάσει τη ζωή του Τσουράκη στα... Λοιπόν, δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ αυτό, Θέμη, πήγε να δεις πως είναι η ζωή. Λοιπόν. Λοιπόν. 6% Τσουράκης και ο Κανδιανόπουλος. Ο Κανδιανόπουλος είναι 2.400, οπότε τι σώζει το Τσουράκη. Αυτή τη στιγμή ούτε ένας με ντρότ πιστεύω θα έκανε την αλλαγή. Και δεν έχει χέρι για να μπορείς να αξιοποιήσεις και ένα με ντρότ. Δηλαδή μόνο μου άμα... Μας δεν πιστεύω ότι κάτι μπορεί να το γυρίζει αυτή τη στιγμή. Εκτός από αυτό. Και πάλι δεν νομίζω να... Δεν μπορεί, έχει τέτοιο. Το DNS RGB τα κάνει όλα Warrior, δεν μπορεί να κάνει Honest στον τέτοιο. Και πάλι δεν μπορεί να κάνει Crane στον Yamato. Και λέμε Effect Value. Ούψ. Οκ, εντάξει, τέρμα, ναι. Το speculation ήταν αρκετό και ωραία τα πήγαμε. Και λέμε σκόπ του Τζουράκη. Και σκόπ από τον Τζουράκη, ο Κανδιανόπουλος προχωράει στο 3-0 μετά από τον Τζιν. Όχι, ισοπαλία. Ναι, συγγνώμη, είναι ισοπαλία. Ένα κερδίζει το χρόνο και είναι ισοπαλία. Απογοητευτικό ριζάντι, όσο παλιά. Αλλά όμως είχε πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον. Το game ήταν υπερβολικά ενδιαφέρον, είχε τα πάντα. Και βλέπουμε το Hedges να... φεύγει και να μας αποφεύγει, να μην έρθει να μιλήσει. Τι πάνω φέρον, ναι, είναι απλό, Θέμη, φέρε το Hedges. Και θα επιστρέψουμε πίσω σε εμένα. Λοιπόν. Okay. Πίσω σε μένα, λοιπόν, είδαμε ένα ενδιαφέρον match. Περιμένω το Θέμη να μας φέρει το headshot. Είχαμε ένα καλό showing από τα Noblites. Στο τέλος δεν τα κατάφεραν. Εννοώ, ήταν 1-1. Είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο game 1. Συνήθως αυτό γινόταν στο προηγούμενο format με τα Dragon Rulers, το οποίο τα games έπαιρναν πάρα πολύ ώρα, επειδή τα Dragon Rulers ήταν τεκ που ήθελε πάρα πολύ σκέψη.